Καλώ ήρθατε στο Καλλιδοσκόπιο, το podcast που μα βοηθάει να δούμε τα μίντια με κριτική ματιά. Σε μια στιγμή έξαρση τη βία και τη επιθετικότητα των νέων και σε μια φάση τη ιστορία κατά την οποία κοινωνικέ ομάδε μπαίνουν στο στόχαστρο τη ρατσιστική, εξιστική και ομοφοβική βία, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ρητορική μίσου. Παρέα με την ομάδα των Hate Rackers, ένα εγχείρημα του Κέντρου Κοινωνική Δράση και Καινοτομία, και τα μέλη τη ομάδα Βοντιώνα Κοινωνιολόγο με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, και τον τριαντάφυλλο φυλλο Γκαραγκάνη, ερευνητή σε θέματα επικοινωνία, επιδιώκουμε να εχνηλατήσουμε το μίσο από τι πρώτε στιγμέ τη έκφρασή του μέχρι και τη μετουσίωσή του σε πράξει βία. Τι είναι η ρητορική μίσου, Πώ τη συναντάμε στα μέσα αλλά και στην πραγματική ζωή, Έχουν συμβάλει τα μέσα ενημέρωση στην εξάπλωση ή και μπορούν να βοηθήσουν τον περιορισμό τη, Μπορεί ο λόγος του μίσους που εκφράζεται στα social media να οδηγήσει σε πράξεις βίας. Τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς, εκπαιδευτικοί, χωρίς και ως κοινωνία ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Στο μικρόφωνο μαζί σας, ο Κωστής Δημογιός με το εγχείρημα Media All. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσει ή να στείλετε μηνύματα για να ακουστούν ζωντανά στην ραδιοφωνική μα εκπομπή, επικοινωνήστε μαζί μα στη σελίδα του Media All στο Instagram ή στο Facebook. Βοντιώνα, Τριαντάφυλλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, χαρά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ε, νομίζω ότι είστε τα κατάλληλα άτομα ε, για να, μας, να, μιλήσουμε μαζί για το τη ρητορική μίσους. Ε, με ενδιαφέρον όλον, όλο αυτόν τον το καιρό παρακολουθούμε και ως media όλη τη σελίδα σας, ε, του hate trackers. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια εισαγωγή για να κατανοήσει και το κοινό ε, τι είναι ο όρος ε, της ρητορικής μίσους, από πού πηγάζει και πού μπορεί να φτάσει. Ποιο από τους δυο θα θέλει να ξεκινήσει να μας πει έτσι λίγα λόγια για τη ρητορική μίσους. Η Βοντιώνα. Ωραία. Ε, πώς ορίζεται η ρητορική μίσους, ουσιαστικά, ήταν η ερώτηση, έτσι. Mm -hmm. ε, ε, ρητορική μίσους, ουσιαστικά, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτό όρος, αλλά αν χρειαστεί να τον ορίσουμε, είναι κάθε μορφή έκφρασης, ε, λεκτική και μη, Δηλαδή, μπορεί να μην είναι λόγος, αλλά να είναι ένα βίντεο ή μια εικόνα, η οποία στοχεύει στο να προσβάλλει την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου και ουσιαστικά διαδίδει ε, την βία. Mm -hmm. Είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι σωματική. Ε, και κυρίως ε, ρητορική μίσους δέχονται άτομα λόγω θρησκείας, φύλου, ε, σεξουαλικού, σεξουαλικού προσανατολισμού, αν μπορώ να το θέσω έτσι, mm -hmm. εθνικότητας και τέτοιων χαρακτηριστικών κυρίως. Mm -hmm. Και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων παρατηρούμε χαρακτηριστικά μια έντονη εξάπλωση παράλληλα και της ιστορικής ε, μίσους. Ε, χαρακτηριστικά να αναφέρω και για το, το, παράδειγμα του Twitter ή πλέον X όπου υπάρχουν πάρα πολλοί λογαριασμοί όπως και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Telegram, ε, στο Discord επίσης συναντάς λογαριασμούς mm. που συνεχώς να παράγουν τέτοιο περιεχόμενο. Και υπήρχε και ένα θέμα ε, όταν ο Elon, Elon Musk εξαγόρασε το X, ε, το Twitter και το έκανε X, ε, έβγαινε και έλεγε ότι θα μιλήσουμε πλέον ελεύθερα, θα διεκδικήσουμε την ελευθερία του λόγου γιατί το Twitter απέκλειε λογαριασμούς που εξέφραζαν την ρητορική μίσου, ε, που εξέφρασαν, συγγνώμη, ε, τι σκέψει του ε, και δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα και μα φημώνουν, μα κάνουν, μα ράνουν. Είχε γίνει και με τον Ντόναλτ Τραμπ, α πούμε, που διέδιδε πο, πολλά, πολλά, fake news και άλλου ε, ακροδεξιούς ακροδεξιού λογαριασμού. Αυτό το παρατηρούμε και στο ελληνικό ίντερνετ. Ε, ε θα ήθελε να μα πει λίγα λόγια της, με αφορμή αυτά που συζητάμε τώρα για το Twitter, για τα social media. Ναι, ναι, φυσικά. Ε, Όσον αφορά στο Twitter συγκεκριμένα, είναι η, κα, η καταρχήν, η κατεξοχήν ε, πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου συναντάμε τέτοια φαινόμενα. Ε, mm. και μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι αυτό ξεκίνησε ναι μεν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα και στα υπόλοιπα ε, μήκη και πλάι του κόσμου. Βέβαια δεν, δεν είναι απαραίτητο να εστιάζουμε αποκλειστικά και μόνο στο Twitter, καθώς αυτή η τάση έχει επεκταθεί και σε άλλες πλατφόρμες, όπως είναι το Instagram και το Facebook. Ε, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να δούμε και στις δύο περιπτώσεις ε, είναι ότι τόσο η ρητορική μίσους, όσο και άλλα παρεμφερή φαινόμενα παρουσιάζουν και διαφορετικές πτυχές. Άκουσα με προσοχή όσα ανέφερε η Βοντιώνα σχετικά με το τι ορίζεται τόσο ρητορική μίσους και το ότι δεν υπάρχει ένας αποδεκτός ορισμός ε, πράγματι ισχύει αυτό γιατί ενώ η ρητορική μίσους σαν έννοια περιέχει τον όρο ρητορική πολλές φορές έχουμε και τη χρήση χειρονομιών mm -hmm. οπότε αυτό τι σημαίνει ότι μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωση, πέρα από το λόγο το γραπτό μπορούμε να δούμε και εικόνες όπου μεταφέρονται τέτοια φαινόμενα και έτσι αυτό ε, δημιουργεί επιπλέον στο πώς μπορούν να καταγραφούν και να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα στο διαδίκτυο. Mm -hmm. ε, ας πούμε τώρα που το λες αυτό, αυτό σκέφτομαι τα memes. Η ακροδεξία, ας πούμε, χαρακτηριστικά, ε, ε, χρησιμοποιεί πάρα πολλά memes τα οποία έχουν ρατσιστικό περιεχόμενο. Ε, υπάρχουν και διάφορα, ας πούμε, πολύ δημοφιλή memes, ε, όπως ας πούμε... Ένα τύπος που κοιτάει μια κοπέλα και είναι μαζί με μια άλλη κοπέλα, ένα άλλο μιμ ε, που είναι ένας τύπος που κολλάει μια κολλητική ταινία ε, σε ένα μεγάλο κυβότιο yeah. με νερό ε, και τα χρησιμοποιούν για να διαδώσουν τα μηνύματά τους. Και αυτά στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ιδιαίτερη πέραση. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα δεν περιορίζονται αυτά τα memes μόνο ε, στη χρήση κάποιων φωτογραφιών που... Έχουν ανθρώπους, αλλά επιστρατεύουν και, άλλα, και άλλες εικόνες. Συγκεκριμένα, μπορεί να δούμε κάποια ζώα να υπάρχουν ή κάποια τοπία. Mm. Όλα αυτά για να δημιουργήσουν ένα συναισθηματικά φορτισμένο περιβάλλον τόσο για το χρήστη που δημοσιεύει το περιεχόμενο αυτό, αλλά κυρίως για αυτούς που το εισπράττουν. Με άμεση συνέπειες για το πώς εξαπλώνεται, εξαπλώνεται τα φαινόμενα ρητορικής μίσους. Ε, επίσης, θα ήθελα, Βοντιώνα, να ρωτήσω κάτι το οποίο έχω καταλάβει ότι σε ενδιαφέρει ως θέμα. Ε, ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και στη ρητορική μίσου. Συζητούσαμε με τα παιδιά λίγε μέρε πριν και ανέφερε αυτό η Βοδιώνα. Και θα ήθελα λίγο να βοηθήσουμε και του ακροτέ και τι ακροατριέ μα λίγο να το κατανοήσουν. Γιατί το πολλέ φορέ, ε, όχι μόνο ο Elon Musk, ας πούμε, και άλλοι διάσημοι γνωστοί, τέλο πάντων λογαριασμοί, αλλά ακόμη και άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τη ρητορική μίσου, όταν θα του πει ότι, ε, okay, Σταμάτα, αυτό δεν γίνεται να το λες, δεν δεν μπορεί, με προσβάλλεις, με κάνεις, με ράνεις. Ε, σου λένε τι, θα με φημώσει, Δεν μπορώ να πω τη σκέψη μου. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Ακόμα δηλαδή και σε συζητήσει ή σε σχόλια στο Facebook, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ω αντεπιχείρημα για να πούν ότι προσβάλλονται κιόλα αυτοί οι λογαριασμοί ή τα άτομα που χρησιμοποιούν τη ρητορική του μίσου. Ισχύει ω, αυτό, ω. η αλήθεια είναι. Mm. Ναι, το επιχείρημα της ελευθερίας της, της ελεύθερης έκφρασης ή της ελευθερίας του λόγου ισχύει ότι είναι το κατακόρον επιχείρημα ακροδεξιών και όχι απαραίτητα ακροδεξιών ατόμων ή ομάδων οι οποίοι χρησιμοποιούν την ρητορική μίσους. Ε, τα όρια είναι λεπτά, αυτό είναι ένα debate πολύ μεγάλο ε, για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή η ρητορική μίσου και η ελευθερία της έκφρασης που τοποθετούνται τα όρια και οι συζητήσεις είναι πολλές που γίνονται, ωστόσο θεωρώ ότι το όριο μπαίνει ε, από το σημείο που δεν μπορείς να προσβάλεις έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή στη προστασία ε, της προσωπικότητας του και της αξιοπρέπειας του άλλου ανθρώπου. Θεωρώ εκεί είναι ένα σημείο που πρέπει να μπαίνει ε, το όριο και καταρρύπτεται το επιχείρημα της ελευθερίας της έκφρασης. Η ελευθερία του λόγου είναι ουσιαστική ε, για μια δημοκρατία. Να μπορεί ο άλλος να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του και τις απόψεις του. Ε, συμβάλλει έτσι, σε διάλογο και σε ουσιαστική... Να μπορείς να ασκείς κριτική σε, στην εξουσία. Mm -hmm. Ωστόσο δεν μπορείς με τρόπο ε, που να διαδίδεις βία και μίσος. Δηλαδή προσβάλλοντας άλλους ε, ανθρώπους. ανθρώπους. Προστασία της ελευθερίας έκφρασης, αλλά... Ταυτόχρονα κατά πολέμηση τη εκτορική μίσου, όμω. Βλέπω και το τριεντάφυλλο που συμφωνεί με αυτά που λε, Βοντιώνα. Και βέβαια, σκέφτομαι ενώ τα λε ότι αυτοί που υποστηρίζουν όλα αυτά τα πράγματα, έχουν αυτή την επιχειρηματολογία, δεν θα σεβαστούν ούτε πολίτευμα πολλέ φορέ, ούτε άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, δεν θέλουν Συνήθως... να το κάνουν. Συνήθω υποστηρίζουν μη δημοκρατικά καθεστώτα, να το πω έτσι. Συνήθω υποστηρίζουν ε, μη δημοκρατικά καθεστώτα πυρεσίτε. Mm -hmm. Γι' αυτό και είναι και ναι, ναι, και ιδέε. Τριεντάφιλε, ε, θέλει να προσθέσει κάτι, μήπω σε αυτό το κομμάτι τη ελευθερία τη έκφραση. Καλύφθηκα και... από τη Βοντιώνα. Απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, πράγματι τα όρια είναι πολύ λεπτά και μάλιστα αυτό, για αυτό το λόγο. Υπάρχουν και συγκεκριμένα φόρα που είτε ε, απαρτίζονται από πολίτες είτε από πολιτικούς ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε αυτό το κομμάτι προκειμένου να βρουν λύσεις. διότι αποτελεί κάτι το οποίο, όπως είπε και η Βοντιώνα, απασχολεί το κοινό για πάρα πολύ καιρό. Mm -hmm. Mm -hmm. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ειδικά με τη διάδοση των κοινωνικών δικτύων ε, μοιάζουν αυτά τα φαινόμενα να έχουν ενταθεί. Πιστεύετε, παιδιά, ε, ότι υπήρχαν ήδη στην κοινωνία ή κάπως ενισχύονται ε, και, και τα βλέπουμε ουσιαστικά τώρα στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπουμε την πραγματική εικόνα ή μήπως ε, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν συμβάλει κατά έναν τρόπο στην ενίσχυση αυτών των ε, ιδεών, αυτών, αυτών των στάσεων, της, της ρητορικής μίσου τέλο πάντων. Κατά τη δική μου άποψη υπάρχουν υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που συντελούν σε αυτό το κομμάτι. Ε, πέρα από την ανωνυμία που πολλές φορές αποτελεί τον βασικό μοχλό για τη διάδοση ε, με τόσο μεγάλο, σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτών των φαινομένων, έχει να κάνει και όλας με το πόσο ο σύγχρονος κόσμος βιώνει ένα είδους πίεση ε, είτε στην καθημερινότητά του, είτε μέσα από διαδοχικές κρίσεις που έχει βιώσει, και αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει κάπου εντό πολλών εισαγωγικών να το ξεσπάσει, δηλαδή να mm. το βγάλει από τον εσωτερικό του κόσμο και να μπορέσει με έναν τρόπο να ε, θέσει το να θέσει το περιβάλλον, δηλαδή τον κοινωνικό του περίγυρο, είτε είναι ο ο εγκύτερο είτε ο ευρύτερο, με έναν τρόπο που θα ικανοποιεί τα ίδια τα άτομα που προξενούν τέτοια φαινόμενα ρητορική και όχι μόνο μίσου. Mm -hmm. mm -hmm. Βοντιώνα, τι θέλεις να πει. Συμφωνώ εν μέρη με ε, αυτά που είπε ο Τριαντάφυλλο. Αλλά θα έλεγα πω υπήρχαν ήδη στην κοινωνία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπήρχε ρητορική μίσου πριν τα social media. Ωστόσο, με τα social media ε, και με την ανωνυμία που ανέφερε ο, ο Τριαντάφυλλος και με το πόσο εύκολα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά διαδίδεται πιο εύκολη πληροφορία. Mm -hmm. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπήρχε ήδη στην κοινωνία η ρητορική μίσους και η, πlish, η προώθηση θεωροτύπων και προκαταλήψεων για συγκεκριμένες ομάδες. Mm -hmm. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω, παιδιά, πως ε, ε, τα κοινωνικά δίκτυα με τους μηχανισμούς που έχουν και με τους αλγόριθμους έχουν, παρέχουν το υπόβαθρο έτσι ώστε να ενισχυθούν αυτές οι απόψεις. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ας πούμε προσθέθηκε μετά από ένα σημείο στο facebook το, κουμπάκι, το κουμπάκι της κοινοποίηση, η επιλογή της κοινοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος βάλει μία φιλεγόμενη ανάρτηση, είτε πρόκειται για ανάρτηση ψευδή, είτε, είτε για κάποια ανάρτηση ρητορικής μίσους, είτε οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων φιλεγόμενο, ο αλγόριθμο κατανοεί ότι αυτό θα έχει, μπορεί να λάβει μεγάλη έκταση και να κάνει reach να φτάσει σε πολλού ανθρώπου. Επομένω, είναι προγραμματισμένο ο ίδιο ο αλγόριθμο έτσι ώστε να ενισχύει κατά έναν τρόπο με, τους μηχανι... με τους μηχανισμούς του μηχανισμού ε, του αυτέ τι ε, απόψει. Ε, 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 χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των fake news που εξαπλώνονται πάρα πολύ γρήγορα γιατί πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να τέτοιε ειδήσει που περιλαμβάνουν πολλέ φορέ μέσα ρητορική του μίσου, ε, για να κάνουν τα πιστεύω, να επιβεβαιώσουν τα πιστεύω του ή να επιτεθούν σε κάποια άλλη ομάδα. Υπάρχει επίση ένα άλλο εργαλείο το οποίο ε, συμβάλλει σε αυτήν την ε, διάδοση, είναι οι ομάδες που συναντάμε στο Facebook και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα πλέον, όπου συνήθως άτομα που έχουν παρόμοιες πεπιθήσεις τείνουν να μαζεύονται, να συγκεντρώνονται και αυτέ οι ομάδε πολλέ φορέ ε, εμφανίζονται ω προτινόμενε σε χρήστε που μπορεί να πατήσουν like σε κάποια σχετική ανάρτηση, να διαβάσουν ένα άρθρο που σχετίζεται λίγο πολύ ε, με αυτέ τι θέσει. Και αυτόματα ο αλγόριθμο μπορεί να τους προτείνει τέτοιε ε, ομάδες. Και ε, αυτό επομένω οδηγεί του ανθρώπου να μπαίνουν σε αυτέ τι ομάδε και να συναντούν άλλα άτομα με παρόμοιες ιδέες, ακραίες, και συνεχώς να οδηγούν τους ανθρώπους ε, σε εξτρεμιστικές ε, απόψεις, ιδέες, και στη συνέχεια ακόμα και στη βία. Και τέλος, με παρόμοιο τρόπο, λειτουργεί και το YouTube, το οποίο, αν έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, μπορεί να δεις ένα βίντεο και να σου προτείνει στη συνέχεια ε, ένα παρόμοιο. Ε, οι έρευνε που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι δείχνουν ότι ε, τίνει το YouTube να προτείνει ακραίες, ακρα... ε, όλο και πιο ακραίες, ε, ακραίες του βίντεο ή του θέματος που επέλεξες να δεις. Επομένως, καταλήγουμε πολλές φορές, καταλήγουν οι χρήστες να παρακολουθούν κάτι αμφιλεγόμενο και στη συνέχεια το YouTube σταδιακά τους οδηγεί σε κάτι πιο ε, ακραίο, εξερμιστικό που περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία συζητάμε γύρω από τη ρητορική μίσους. Κύριε θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε, στο κομμάτι της διάδοσης, ε, επειδή αναφέρθηκε ε, το κομμάτι αυτό ειδικά με τη διάδοση των fake news. Συγκεκριμένα, ε, θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι ε, συναντάμε όχι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι, χρή, υπόλοιποι χρήστες ε, ως προς τη διάδοση αυτών, αλλά και ένα μέρος του ειδησογραφικού κόσμου, ο οποίος ε, στο βωμό του κέρδους και της προσέλκυσης των κλικς που λέμε, ε, αναπαραγάγουν τέτοιου είδους fake news, με αποτέλεσμα να παραπληροφορείται και ο μέσος χρήστης, ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένο με τα εργαλεία που μπορεί ε, να, τον βοηθήσουν, να μας βοηθήσουν όλους ε, ως επιτοπλίστων, ώστε να αποφευθούν ε, τέτοια φαινόμενα και να επηρεαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο. Mm -hmm. Έτσι ακριβώς είναι. Στη συνέχεια της εκπομπής μας ε, θα δούμε και πώς συμβάλλει το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και πώς μπορούμε και μέσα από ε, την καθημερινή επαφή, μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, από διάφορους τρόπους να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λιγάκι με τη συνέχεια της εκπομπή μας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Καλλιδοσκόπιο με τον Κωστή Δημογιό. Συζητάμε σήμερα μαζί με τους hate-trackers, τη, Βονιώ... τη Βοντιώνα Βόντα και τον Τριαντάφλο Γκαραγκάνη, για το φαινόμενο της ρητορική μίσους. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο σημείο όπου αναφερθήκαμε α, και στα μέσα ενημέρωσης και θα ήθελα έτσι να δώσουμε λίγη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Ντάφιλε, ε, έχουμε δει πολλέ φορές φαινόμενα ρητορική μίσου να ε, κάνουν την εμφάνισή τους στα ελληνικά μέσα. Οι δημοσιογράφοι ε, στα μεγάλα ε, μέσα τα ελληνικά ε, συμβάλλουν κάπως προς την κατέθεση ή, και να πω και το άλλο, μπορούν κάπως να βοηθήσουν στη συνέχεια στον περιορισμό αυτών των φαινομένων. Ναι, αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση, ειδικά στην, ειδικά στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της ταχείας διάδοσης, της πληροφορίας. Ε, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει επικρατήσει τη σημερινή εποχή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, να αντάμε νεολογισμούς και τι θέλω να πω με αυτό. Επί παραδείγματι, μιας και το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήματα, τουλάχιστον για μια δεκαετία τώρα στη χώρα μας και έχει και θα συνεχίσει να, στο να αποτελεί. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, συναντάμε πολύ συχνά ε, νεολογισμούς όπως προείπα. Δηλαδή, ε, βλέπουμε ότι παρουσιάζονται οι μετανάστες σε μονάδες. Ε, εκλείπει δηλαδή η έννοια του ανθρώπου και αντικαθίσταται από λέξεις. Παράδειγμα, καραβιές ή φουρνιές. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν ε, στην, ε, στην απουσία οποιασδήποτε αίσθησης ισότητας απ όλων απέναντι στο τι αισθεί ε, άνθρωπος και τι είναι ακριβώς η κοινωνία. Δηλαδή πώς μπορούμε εμείς ε, να συνεπάρξουμε αρμονικά με όλους. Φυσικά σε αυτό συντελούν και δημοσιογράφοι και θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς όλο ένα και λιγότεροι ε, πολίτες παρακολουθούν τα γεγονότα τα μέσω τηλεόρασης, ε, θα έλεγα με τα βεβαιότητα ότι ε, είναι πιο συνηθισμένο να συναντούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, κυρίως ε, σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, είτε είναι η ηλεκτρονική έδοση, έκδοση μιας εφημερίδας, είτε ενός ε, τηλεοπτικού σταθμού. Mm -hmm. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό δεν ε, περιορίζεται σε μετανάστες μόνο, αλλά και σε άλλες κοινωνικές ομάδες είτε είναι η Ρωμά, είτε είναι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ε, έχει επεκταθεί. Έχει επεκταθεί. Ε... Και φυσικά φέρουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι και ε, κλείνοντας θα ήθελα να πω κιόλα ότι φυσικά μπορούν να συνδράμουν στο να υπάρξει μια βελτίωση αυτής της εικόνας, αλλά γι' αυτό ε, θα πρέπει να απουσιάζει από την παρουσίαση των γεγονότων, αυτό που λέμε η έννοια του κέρδους. Mm -hmm. Διότι πίσω από κάθε μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος μπορεί να επιμένει στην πρόωθηση συγκεκριμένων ειδήσεων ε, ή κάποιος αρχισυντάκτης με έναν τρόπο ώστε να έχουν περισσότερα κλικς. Θα είπες ε, αρκετά έτσι, α, μαζευμένα, πάρα πολλά πράγματα... Τριαντάφυλλε. Ε, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω με αυτά που είπε. Δηλαδή, ε, έχω ανοίξει στο μυαλό μου 4-5-10 παραθυράκια αυτα που ειπε δηλαδη εχω ανοιξει το μυαλο Όντω, ε, στα κοινωνικά δίκτυα βλέπουμε και το φαινόμενο του clickbait, αυτέ τι σελίδε, όπου φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτε ή όποιο συντονίζει τέλο πάντων τα μέσα αυτά, οι διευθύνσει θέλω να πω, πούμε, ε, στοχεύουν στο να προσελκύσουν κλικ. Επομένω, ε, είναι πολύ ε, έτοιμοι οι συντάκτε των μέσων να βάλουν τέτοιε ειδήσει για να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο κοινό. Τώρα, ενώ, ενώ τα έλεγε και σκεφτόμουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που τα έχουμε συναντήσει, μου ήρθε στο μυαλό ο Ευαγγελάτο που έλεγε τι πιο σύνηθε ε, οι Αλβανοί να έχουν μαχαίρια, τι είχε πει, α πούμε, ένα. Να έχουν όπλο. Να έχουν όπλο ναι, ναι, ε, ναι. Που έχει, το, το βάζουν στο, και στο Λούμπεν πολλέ φορέ, α πούμε, ω μύμ. Ε, σκέφτομαι ένα συμβάν που έχει γίνει τελευταία. Έχει κυκλοφορήσει μια ψευδή είδηση ε, για τους Ρωμά, όπου έλεγαν ότι έχει αυξηθεί η βία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, των ε, Ρωμά και τα πιστε, τη περιστατικά ε, δολοφονιών. Τώρα θα, ε, ε, δεν θέλω να είμαι ανακριβή, αλλά τέλο πάντων κάτι τέτοιο έχει υποθεί. Και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση αυτό. Και το αναπαρήγαναν ωστόσο πολλά ε, μέσα ενημέρωση. Και φυσικά ισχύει και αυτό που λέει ο Τριαντέφυλλο, ότι γίνεται μια αντικειμενοποίηση ουσιαστικά αυτών των ατόμων, είτε πρόκειται για άτομα ε, άλλη εθνικότητα, είτε πρόκειται για ε, μειονοτικέ ομάδε, είτε πρόκειται για ε, άτομα της LGBTQ κοινότητας, τέλο πάντων από οποιοδήποτε άλλο ε, φορέα που είναι δακτυλοδεικτούμενος από με, με, κομμάτια της κοινωνίας. Ε, Βοντιώνα, πέρα από αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε στι στις ειδήσει και στις εφημερίδες και στα μέσα, ε, θα ήθελες να μας πεις αν συναντάμε και αλλού σε ε, ε, σειρέ, ο λόγος των media, αν πολλές φορές διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να στιγματίζονται αυτά τα άτομα, έχεις εσύ στο νου σου ε, τέτοια περιστατικά, ακόμα και από τις ειδήσει, φυσικά, έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι σκέφτηκες. Ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο όχι, mm -hmm. εκτός από μια παλιά σειρά που mm -hmm. ο τρόπος που απεικονίζει τον ομοφυλόφιλο ήταν κάπως ως καρικατούρα για να είναι μετά και πηγή χλεβασμού και ρητορική mm -hmm. μίσους κατά επέκταση. Ε, Στι ειδήσει αυτό είναι, είναι και αυτό που ανέφερε ο Τριαντάφυλλο ήδη, ότι οι ομάδε μεταναστών, προσφύγων και Ρωμά συνήθω είναι συνηθισμένα με την εγκληματικότητα ή μια λέξη που χρησιμοποιείται είναι οι λάθρομετανάστες, είναι συγκεκριμένη mm -hmm. αυτή η λέξη και χρησιμοποιείται όχι στα μέσα, γιατί λέμε για τα μέσα και τους δημοσιογράφους αλλά και από άλλους όταν καλούν πολιτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακριβώ το ίδιο λεξιλόγιο. Mm -hmm. Ένα περιστατικό που έχει ενδιαφέρον θεωρώ να θείξουμε, βέβαια είναι εκτός των Media, αλλά από τα μίντια το μάθαμε, έχει να κάνει με τον Στέφανο Κασελάκη Mm -hmm. όπου έκαψαν ένα ομοίωμά του στο καρναβάλι στην Κέρκυρα. Δεν γνωρίζω αν το έχετε δει. Ναι, ναι, ναι. Και, όχι, μόνο στην Κέρκυρα και αλλού υπήρχαν. και όχι μόνο στην υπήρχαν και αλλού ναι, παρόνια, Αλλά αν θυμάμαι έτσι. καλά, πρέπει... Ναι, γιατί μου ήρθε τώρα αυθόρμητα. Και mm -hmm. ο Στέφανος Κασελάκη είναι ένα πρόσωπο που έχει δεχτεί και δέχεται αρκετά ε, επίθεση και ρητορική μίσου κτλ. λόγω τη σεξουαλικότητα της ε, σεξουαλικότητάς του ε, πολλές φορές οπότε και αυτό ήταν μία δηλαδή αυτό συνδυάζει για τη ρητορική μίσους ε, είναι και συνδυαστική δηλαδή συνδυάζει και την εικόνα και από κάτω μετά ε, στα σχόλια ε, το πόσο μίσος υπήρχε από κόσμο όπου συμφωνούσαν με όλο mm -hmm. αυτό και έχουμε να πούμε και άλλα παρόμοια περιστατικά το πώς ας πούμε ο Μάρκος Σεφερλής λίγο oh, καιρό πριν ναι. ανέβασε Βεβαίως, μια παράσταση ναι. όπου χλέβαζε τον αίμο, ναι. Το... Ναι. Ε, το άτομο που κέρδισε την Eurovision ναι. το Ο καλά. από την Ελβετία. Ναι, σωστά. Από την Ελβετία, ναι. το καλά. Από την Ελβετία. Ναι, ή ναι. ε, ναι, επίση ε, όλη τη συζήτηση που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι με του Ολυμπιακού ε, αγώνε, με την τελετή έναρξη, ναι. με την LGBTQ κοινότητα ε, που, ε, που ήταν ε, έντονη η παρουσία τη στην τελετή έναρξη, ή με την Boxer. Boxer, ε, την, την Αλγερινή <ΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> έτσι, και την όλη συζήτηση <ΡΟΟ> που εκτελήχθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, όπου έβλεπε άτομα, το έχω ξαναπεί στην προηγούμενη εκπομπή, να γίνονται ξαφνικά ειδικοί στη, στη βιολογία, στα χρωμοσώματα. <ΡΟΟ> ε, Γενετικοί. <ΡΟΟ> ναι, <ΡΟ> ναι. Ναι. ναι, ξαφνικά όλοι έγιναν ειδικοί και άρχισαν να αρδιάζουν την άποψη ή το μίσο του, τέλο πάντων, στα σχόλια των κοινωνικών δικτύων. Αυτό που επίση έτσι θυμήθηκα. Α, συγγνώμη, Βοντιάννα, πε μα. Ναι, το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να αναφερθεί, Είναι το περιστατικό με τον ε, Ντόνι, το παλικάρι το οποίο το έσπρωξαν από το πλοίο και στην ουσία έχασε τη ζωή του, τον σκότωσαν mm -hmm. δηλαδή. Αυτό πώς συνδέεται τώρα με τη ρητορική μίσους. Αυτό είναι ένα έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά... Καθώ ε, όταν ε, έγιναν οι ανακρίσει, οι άνθρωποι που τον έσπρωξαν, είπαν ότι θεωρούσα ότι είναι Πακιστανό, ότι ήταν ένα μαύρο, ένα παλαβό. Χαρακτηριστικά που δεν τα είχε αυτά, αυτό το παλικάρι Ήταν Έλληνα από την Κρήτη, δεν είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέγανε. Ωστόσο αυτό δεν ε, έχει νόημα. Νόημα έχει η σκέψη αυτού του ανθρώπου και το πώ, ε, επειδή ίσω την πιθανότητα να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα δεν αξίζει η ζωή του, άρα τον σπέρνουν από το πλοίο, άρα κάνουμε ένα έγκλημα Πώ mm -hmm. προέρχεται δηλαδή από σκέψεις οι οποίε ταΐζει ε, το μίσο κύριε η ρητορική μίσου συνήθω. Mm -hmm. ε, Όντω, και μου κάνει έτσι μια πολύ καλή πάσα Βοντιώνα, Για να ρωτήσω το εξή, παιδιά. Ε, Πώ ε, όντω αυτό το μίσο πηγάζει στου ανθρώπου, Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν αυτή την τάση και τη διοχετεύουν. Είπε πριν ο Τρεντάφιλ ότι έχουν κάποιον θυμό και θέλουν να εκτονώσουν ε, ας πούμε, ε, τη, την ένταση που έχουν ενδεχομένω. Αλλά το μίσο αυτό ε, πηγάζει από κάποια βαθιά ε, δεν ξέρω, σκέψη αυτών των ανθρώπων. Θέλουν, ε, γιατί. Ε, μισούν τους διπλανούς γιατί θέλουν να, να συγγνώμη άτομα τα οποία διαφέρουν Κατά την άποψή μου έχει να κάνει με τον φόβο του μη οικείου όταν mm -hmm. δηλαδή βρισκόμαστε ή έχουμε μεγαλώσει με κάποια πρότυπα είτε σε οικογενειακό είτε στο σχολικό περιβάλλον στη συνέχεια όπου το διαφορετικό δεν αγκαλιάζεται αυτό αυτόματα περνάει μετά και στην ενήλικη ζωή μας γι' αυτό mm -hmm. το λόγο και πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι και η πολιτεία που μπορεί να συνδράμει μέσα από τις δράσεις της, ώστε να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Mm -hmm. Κατά τα άλλα, ε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ότι ναι, πιστεύω καθαρά ότι, είναι κα, ότι το συνέστημα παίζει πολύ ε, μεγάλο, μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό και η όποια πίεση μπορεί να δέχεται από το περιβάλλον, το όπως είπα. Mm -hmm. Mm -hmm. Βοντιώνα, θα θέλει να προσθέσεις yeah. κάτι είναι βαθιά στην νοοτροπία μας, στις κοινωνίες που έχουμε μεγαλώσει, το να πνάει ε, το μίσος, χωρίς να πω ότι ζούμε στη χειροτεχνική το κοινωνία του κόσμου, λοιπά, δηλαδή, δεν θέλω να το πάρετε ακραία, αλλά μεγαλώνοντας με εκφράσεις όπως φάτο θα σε πάρει ο γύφτος, ή mm. με εκφράσει ε, Α, είσαι Αλβανό, δηλαδή είσαι Αλβανό, θεωρούταν βρισιά πριν από δέκα χρόνια. Ε, καταλαβαίνεις Καταλαβαίνει αυτό πώ καλλιεργείται στην νοοτροπία των ανθρώπων, μέσα, ξεκινάει από την οικογένεια, Πάει στο σχολείο και μεγαλώνει περισσότερο μέσα σε μια κοινωνία. Θεώ είναι κάτι που καλλιεργείται ε, από πολλές πλευρές. Ο, ε, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια κοινωνία η οποία πέρασε ακραία οικονομική κρίση και όλο αυτό ε, πήγαινε λίγο ε, προς ότι «Θεέ μετανάστες έρχεται σου παίρνει τη δουλειά, τους μισούμε, mm -hmm. δεν είναι ότι η ρωμά». Δηλαδή, ε, και από τα media και από την πολιτική σκηνή της χώρας εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ. Ας μην, ξεχ... μην ξεχνάμε την ακροδεξιά, τη Χρυσή Αυγή που είχε υψη... πολύ υψηλά ποσοστά ε, στη Βουλή και όχι ότι δεν την έχουμε, έχουμε άλλα τρία κόμματα τώρα αυτή τη στιγμή mm -hmm. που μιλάμε τα οποία έχουν και ακροδεξιά ρητορική και μια χαρά τέτοιου είδους ε, απόψεις υποστηρίζουν ακόμα. Οπότε όλο αυτό έρχεται και δένει στο πώς ε, στην ουσία το μίσος ε, θητεύεται στην οτροπία μας και με αυτό πορευόμαστε. Ναι, και αυτό που σκέφτομαι ενώ μιλάει η Βοντιώνα ε, είναι το εξή ότι ε, υπάρχουν ακόμα και παραμύθια. Δηλαδή και εγώ ως νηπιαγωγός ε, έχω συναντήσει ακόμα και ιστορίες, εντάξει, παλιότερες τέλος πάντων. Βέβαια υπάρχουν πολλά ακόμα και παιδικά που αναπαράγουν ε, τέτοιες ιδέες που περιλαμβάνουν ε, ε, ρητορική μίσους, λόγο διάκρισης. Ε, στιγματίζουν συγκεκριμένες ομάδες με τον τρόπο που είπε η Βοντιώνα, ότι ο, θα σε πάρει ο γύφτος, ε, οι, οι μαύροι, ε, αυτοί οι οποίοι ε, είναι φτωχοί και θα, θα έρθουν να μας απειλήσουν, ξεκινούν σίγουρα από πολύ μικρή ηλικία και σε διάφορους τομείς της ζωής μας και αναπαράγονται και ίσως γίνονται κομμάτι της κοινωνίας και της σκέψης μας. Αυτό το οποίο φυσικά συμβαίνει πολύ έντονα τελευταία χρόνια και ε, το παρατηρούμε ε, στην έντονα στην πολιτική σκηνή. Είναι αυτό που ανέφερε η Βοντιώνα, Με πολιτικά κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή, όπως οι Σπαρτιάτες, ε, όπως το κόμμα του Βελόπουλου. Ε, είδαμε τελευταία και την Φωνή Λογικής, ε, ένα άλλο κόμμα που κατάφερε και μπήκε με τις ευρωεκλογέ στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, να, να, να μεταφέρουν, ουσιαστικά, τον λόγο αυτό μέσα στη Βουλή, μέσα στους θεσμούς, έτσι. Και να εκφράζουν, όχι ίσως, σίγουρα με ρίδα πολιτών. Ε, οπότε βλέπουμε πώς τα κόμματα πολλές φορές ε, συμβάλλουν σε αυτόν τον κύκλο διάδοσης ε, του μίσους. Ε, εσείς έχετε στο νου σας ε, να μας πείτε, θα θέλετε να μας σχολιάσετε λίγο ε, αυτό, τη Ρεντάφυλλα. Ναι, φυσικά. Ε, ο διχαστικός λόγος έχει κυριαρχήσει ειδικά στο φάσμα ε, των κομμάτων που έχουν αναδειθεί μέσα από αυτή τη χρονική περίοδο. Αναφέρθηκε, αναφέρθηκε σε κοστή πολύ στοχευμένα ε, και συμβοντιώνα στα τρία κόμματα συνένα πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο που, από την Ελλάδα που έχουν δημόσιο βήμα και πλέον μπορούν να διαδίδουν τέτοια φαινόμενα ρητορική μίσου. Ε, και γι' αυτό το λόγο ε, έχω την εντύπωση ότι αυτό σαν πρακτική και σαν ρητορική από τα κόμματα φυσικά όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Βλέπουμε ας πούμε η επίδραση έχει αυτό στη Γερμανία με τις αλλαγές πολιτικής θα, συνεχί... θα εξακολουθήσει να υπάρχει ε, τουλάχιστον για το άμεσο χρονικό διάστημα. Ο μόνος τρόπος αυτό, α, αυτός, ε, ο μόνος τρόπος που υπάρχει να αλλάξει αυτή η τάση ενίσχυσης δηλαδή ε, αυτών των φαινομένων είναι μέσα από πρωτοβουλίες πολιτών κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είναι αρκεί δηλαδή να υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που να εκφράζει κάτι διαφορετικό, αλλά να είναι ένα ε, κοινωνικό έτοιμα συνολικό και καθολικό. Και σίγουρα για να γίνει αυτό πάντως ε, θα θα πρέπει κάπως και το κοινό να να εκπαιδευτεί και προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπω ε, μέσα από τη συζήτησή μας, κατανοώ ότι ε, εκπαιδεύομαστε ίσως προς το μισό ε, όλα αυτά τα χρόνια. Να να πούμε σε αυτό το σημείο πάντως, παιδιά, ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι ελληνικό. Δηλαδή, όπως είπε ο ε, και στην Γερμανία παρατηρούμε την άνοδο της ε, ακροδεξιάς. Και στην Αμερική ε, υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο. Και τείνουν οι πολιτικοί με βάση και έρευνες σχετικές που έχω διαβάσει, υπάρχουν και στο ε, Humane human Tech, το Center for Human Technology, ε, μπορείτε να τις βρείτε το κοινό. Ε, οι πολιτικοί τείνουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να, να υιοθετούν όλο και πιο συχνά ακραίες ε, απόψεις. Αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά να συμβαίνει πλέον και στη Γερμανία, όπου με την τελευταία απόφαση της να διώξει ε, τους πρόσφυγε που είναι εκεί πέρα, ε, κοιτάει να υιοθετήσει κομμάτι της ακροδεξιά Ατζέντα, προκειμένου να αποφύγει την απώλεια ψήφων και την άνοδο ταυτόχρονα του ΑΕΒΔΕΠ. Επομένως, το, το, η κυβέρνηση της Γερμανίας αυτή τη στιγμή ε, υιοθετεί αυτή τη ρητορική. Και το έχουμε δει να γίνεται επίσης κομμάτι πάρα πολλών κυβερνήσεων, όπως και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και της γαλλικής κυβέρνησης, όπως και το να φαίνεται αρκετά νορμάλ ε, γενικότερα ε, να υιοθετούμε αυτές τις απόψεις. Ένα μια και καλυμμένη διάκριση, οποία, ε, και μια και καλυμμένη ρητορική μίσους, η οποία, η οποία πολλές φορές ε, με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, με το πρόσχημα των περικοπών, με το άλλα δύο προσχήματα, ε, υιοθετείται και εξαπλώνεται στην κοινωνία. Γι' αυτό είναι σημαντικό, λοιπόν, ε, να επιδιώξουμε κάπως, να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, όπως μπορούμε και οι κυβερνήσεις, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, να βάλουν ως στόχο τους να αρχίσουν να μας εκπαιδεύουν, να μιλάνε στις επόμενες γενιές ε, για αυτά τα φαινόμενα. Ε, ίσως αυτές τις επιπτώσεις, τώρα ε, με έχει πάρει ο ρημός της σκέψης μου, ε, να, να βλέπουμε πως όλα αυτά επηρεάζουν και τις επόμενες γενιές και αυτά τα οποία παρατηρούμε, αυτά τα οποία περιγράφουμε τόση ώρα, να οδηγούν και σε αυτά τα κραία περιστατικά, στην εξάπλωση της ρητορική μίσους ε, στα νέα παιδιά, στην εξάπλωση των βίων ε, περιστατικών, και σε όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια στα να λαμβάνουν χώρο στην κοινωνία. Ε, με ποιους τρόπους εσείς τώρα ως hate trackers θα λέγατε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο να επιληθούν αυτά τα προβλήματα, στο να περιορίσουμε τη ρητορική μίσους. Πιστεύω ένας από τους βασικούς τρόπους ο οποίος θα μπορούσε να συντελέσει στην όποια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου είναι η, η εκπαίδευση, πολύ σωστά, αλλά με ποιον τρόπο θα γίνεται. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, για να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο είναι ψηφιακό, κατά κύριο λόγο, όπως η ρητορική μίσους, το digital hate speech, όπως είναι ο όρος επίσημα στην Αγγλική, ε, χρειάζεται να επιστρατεύσουμε ανά, αντίστοιχα μέσα. Και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή εφαρμογές που θα εκπαιδεύουν το το ευρύτερο κοινό σχετικά με το πώς μπορούν να ανοιχνεύσουν αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα κοινωνικές ομάδες με τις οποίες δεν αισθάνονται τόσο κοντά, τόσο οικεία γιατί στην πραγματικότητα όλοι ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος και όλοι έχουμε, είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά στην ουσία. Ε, πιστεύω επίσης ότι ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει φυσικά ε, να εισαχθεί και να εξοικειωθεί και το ευρύτερο κοινό με αυτό που λέμε τον μηνδιακό γραμματισμό. Mm -hmm. Δηλαδή, πώς μπορούν ε, τα μέσα ενημέρωσης να επιστρατεύσουν τα όποια εργαλεία είναι, δηλαδή είτε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ε, είτε είναι η διάδοση ειδήσεων, με τρόπο επικοδομητικό και συμπεριληπτικό, mm -hmm. ώστε να αισθάνονται πιο οικία και με τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή με τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και να γνωρίζουν εις βάθος ε, και, και να έχουν μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη ε, οι χρήστες του διαδικτύου. Mm -hmm. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε ως είδος, ως άνθρωποι τέλος πάντων, ότι πρώτα καλό είναι να κατανοούμε τι γίνεται, και για κά να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το διπλανό μας, ε, τα άτομα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, από οποιοδήποτε άλλο φύλο, από οποιοδήποτε ε, ε, σεξουαλικό προσανατολισμό. Και έπειτα να προσπαθούμε να... έπειτα να, εκφρα, έπειτα να εκφράσουμε τις σκέψεις μας ε, με, με το λόγο μας, με τις πράξεις μας. Έτσι, είναι σημαντικό να κατανοούμε. Βοντιώνα ε, εσύ πιστεύεις ότι μπορούμε κάπως να προάγουμε έτσι, αυτή την παιδεία, τη συμπεριληπτική που περιγράφει ο Τριαντάφυλλος. Ε, Θέλοντα να είμαι αισιόδοξη, πιστεύω πως ναι, μπορούμε. Διότι θεωρώ ότι δεν είναι μόνο σε, ένα, σε μια κοινωνία, δεν είναι μόνο η νομοθεσία, οι πολιτικές και το κράτος. Mm -hmm. ε, απέναντι είναι η κοινωνία, είναι το σχολείο, η εκπαίδευση και η παιδεία. Mm -hmm. ε, η οποία έχει πολύ μεγάλο ρόλο θεωρώ αν θες να δίνεις να εκπαιδεύσει μια κοινωνία προς μια κατεύθυνση να ξεκινήσεις από τα σχολεία ε, θεωρώ αν δεν υπάρχουν ήδη πρέπει να μπουν προγράμματα συγκεκριμένα τα οποία πρώτα θα εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό και μετά να μπορούν ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να εκπαιδεύσουν ε, τα παιδιά τους μαθητές σε όλες τις σχολικές βαθμίδες ε, θα πω, mm -hmm. ε, ώστε να μπορούν να, ανοιχνεύεται ανιχνεύ, και από εκείνους η ρητορική μίσους, αλλά πέρα από την ανοίχνευση και στο πώς αντιδράμε πολλές φορές. Γιατί την mm -hmm. ανοιχνεύουμε, αλλά πολλές φορές μένουμε παθητικοί, την αγνοούμε ή ε, αντιδράμε με ρητορική μίσους στη ρητορική μίσους, όπου συμβαίνει μετά ένας φαύλος κύκλος και δεν μαζεύεται. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για το πώς αντιμετωπίζουμε στην πράξη αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και μας μιλήσει έτσι άσχημα Πώς να, αντι... πώς να αντιδράσουμε, Γιατί όντω μπορεί εκείνη την ώρα που θυμώνουμε να πούμε κι εμεί κάτι το οποίο δεν θα μα βοηθήσει. Έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο για τα άτομα που δέχονται τέτοιε επιθέσει, Αν Εάν μα επιτίθεται σε εμά προσωπικά, ε, καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή γιατί είναι με την ψυχολογία του ανθρώπου εκείνη την ώρα που δέχεται τη ρητορική μίσου. Και είναι εύκολο να πέσεις στην παγίδα να απαντήσει με επίθεση. Το πιο ουσιαστικό είναι να κρατήσει μια ισορροπία και εσύ μέσα σου και να απαντήσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Με την έννοια ότι δεν, δεν του επιτρέπεις να σε αγγίξει με αυτό που λέει. Και ότι σίγουρα πηγάζει, συμβαίνει κάτι με τη δική του ψυχική υγεία εκείνη την ώρα mm -hmm. και εκφράζει μίσους. Εάν τύχει και βρεθούμε σε περιστατικό ρητορική μίσους που εμεί είμαστε το τρίτο πρόσωπο, πάλι εκεί, ανάλογα το περιστατικό, θεωρώ είναι καλό να μπορεί να παρέμβει από το να μένει παρατηρητή ή. Ε, να παρέμβει πάλι με ισορροπημένο τρόπο όσο γίνεται, είτε να, από το να παραμένει είτε παρατηρητή, είτε να. Ε, πώς να πω, να. Να γίνει χειρότερο το περιστατικό. Γιατί αν απαντήσει από τη τις μίσου με επιθετικότητα, μετά Φτάνει και σε πιο ακραία σε περιστατικά, πιο, σε πιο όπω μπορεί να είναι βία, σωματική κτλ. Έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν, ειδικά το θα... τελευταίο καιρό, να, πολλά περιστατικά. Θα μπορούσες να δώσει πάτημα ουσιαστικά σε αυτά τα άτομα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν κάτι που είπε και να ε, συνεχίσουν ύστερα να, να λένε πράγματα ή ακόμη και να σου ασκήσουν βία. Δεν ξέρω αν ο Τλεντάφιλος ήθελε κάτι να προσθέσει. Αν μπορώ να κάνω ένα ακόμα σχόλιο. Ναι, 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 ναι μπορώ, διόν, <σχεστά> <φυσικά>. <σχεστά> <σχεστά> Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα άτομα που ασκούν τη ρητορική μίσους είναι άτομα που έχουν δεχτεί η ίδια βία είτε από το οικογενειακό τους περιβάλλον είτε από το σχολικό περιβάλλον, είτε από την mm -hmm. κοινωνία και είναι αυτό μετά που βγάζουν και οι ίδιοι. Από αυτό που κουβαλούν δηλαδή. Γιατί πολλές φορές μπαίνουν σε μια διαδικασία απέναντι από αυτά τα άτομα και μας πιάνει μας και εμά που ασχολούμαστε με αυτή, την, με αυτή τη θεματική ότι «Α, οι κακοί». Κάποιο άνθρωπο δεν γεννιέται κακό στο κάτω. κάτω. Όλα mm -hmm. κάπως πλάθονται και συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία. Οπότε πρέπει να μπαίνουμε σε μια θέση, όχι να δικαιολογούμε, δεν λέω αυτό, αλλά να αιτιολογούμε αυτέ τι συμπεριφορέ και γιατί δημιουργείται αυτό ο φαύλο κύκλο. Ίσως και σε αυτά τα άτομα, αυτό... λοιπόν, να κατανοήσουμε γιατί ε, λένε ότι λένε και κάνουν ό,τι κάνουν. Έτσι. Ε, ρεντάφη, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω με τη Βοντιώνα. Η περιθωριοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε και παστικοποίηση και προκειμένου στην πρακτική της ρητορική μίσους προκειμένου να, να περιχαράξουν αυτό που εκείνοι θεωρούν το αυθεντικό, το ιδανικό το καλό για εκείνους mm -hmm. αλλά εκείνο που θα πρέπει να δούμε και σαν ε, πολιτεία αλλά πιο καθένας ξεχωριστά από εμάς είναι ότι πλέον τα φαινόμενα βίας έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον ε, κάθε μέρα υπάρχει ένα το λιγότερο περιστατικό, το οποίο ε, παρουσιάζεται και στα δελτία ειδήσεων, φυσικά στη τηλεόραση, αλλά ε, και μέσω του διαδικτύου. Και αυτό δείχνει φυσικά το πόσο επηρεάζει το διαδίκτυο, αλλά και πώς, πώς χρειάζεται άμεση δράση ε, mm -hmm. προκειμένου να μειωθούν αυτά τα περιστατικά. Να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Ναι. ναι. Τώρα αν λέγαμε και για όλα αυτά, τέλο πάντων για το πώς παρουσιάζεται από τα μέσα, πώς στην πολιτική ζωή η πολιτική ζωή συμβάλλει και τα κόμματα συμβάλλουν στην αναπαραγωγή, σκεφτόμουν και ε, ε, ιστορικά να το πάρουμε, ε, σκεφτόμουν την ναζιστική Γερμανία και πώς τότε ας πούμε αναπαρήγαγαν ιδέες ε, ουσιαστικά του γερμανικού τρόπου ζωής του γερμανικού ιδεόδου, κάτι παρόμοιο γινόταν και στην ε, Ιταλία, στη φασιστική Ιταλία ε, του Μουσολίνη. Ε, τα ίδια γινόντουσαν επί δικτατορία ε, εδώ στην Ελλάδα. Ε, υπάρχουν μηχανισμοί προπαγάνδα, ε, ε, υπάρχει συγκεκριμένη ρητορική που αναπαράγεται τέλο πάντων και εξαπλώνεται στην κοινωνία για να ενισχύσει μεν τι ιδέε αυτών των κομμάτων, είτε πρόκειται για το Ναζιστικό κόμμα, είτε πρόκειται για την ε, δικτατορία στην Ελλάδα, είτε για ε, τον φασισμό στην Ιταλία, ε, το κόμμα του Μουσολίνη. Όπου προσπαθούν τέλο πάντων να, να, να ενισχύσουν αυτές τις ιδέες και αυτά πηγαίνουν στην κοινωνία, γίνονται κομμάτι τη κοινωνία και φυσικοποιούνται, όπω λέγαμε πριν. Ε, και αυτά γίνονται φυσικά και μέσα από το λόγο των κομμάτων των σύγχρονων. Είτε, αυτό το κομμα, είτε αυτά τα κόμματα είναι στην Ελλάδα, όπως είπαμε πριν, είτε είναι και σε άλλες ε, χώρες. Και πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτηση παιδιά, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στο AI. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει μια ιδιαίτερη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και εργαλειών. Ε, της τεχνητής νοημοσύνης έχουμε δει... Να υιοθετούνται σε πολλού τομεί τη ζωής μας. Και ωστόσο, είπαμε πριν για την, για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, να πούμε πάν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συμβάλλει, συγγνώμη, στον στο περιορισμό αυτών των φαινομένων. Ανέφερε πριν το Τριαντάφιλο κάτι. Θα ήθελα να μας πει λίγα παραπάνω λόγια για το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Ναι, πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη. Ε, πέρα από πολλά δεινά που ε, αναφέρουν ότι μπορεί να φέρει, μπορεί να συνδράμει και καθοριστικά ε, σε αυτή την προσπάθεια. Ε, συγκεκριμένα γνωρίζουμε ήδη ότι σε κάποιες εφαρμογές, έστω ε, πιλωτικά, ε, το ίδιο το σύστημα της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνει το χρήστη σχετικά με το αν πρόκειται να δημοσιεύσει κάτι το οποίο ε, περιέχει ή εν της πράγμαση ε, προσβλητικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να αποτρέπεται η οποιαδήποτε δημοσίευση και πόσο μάλλον διάδοσή του. Και από εκεί και έπειτα ε, μπορούμε να, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, φυσικά με τη συνδρομή των ειδικών που δραστηριοποιούνται, είτε είναι στο χώρο της πληροφορικής, είτε της μηχανικής, ε, στο κομμάτι του, του λογισμικού, ώστε να ανοιχνευτούν τέτοια φαινόμενα και να χτιστούν αυτό που λέμε τύχη προστασίας σε αντίστοιχα φαινόμενα. Mm -hmm. ε, και να πω πως υπάρχουν διάφορες προσπάθειες στο διαδικτύο, ενδεχομένως να τις δούμε τα επόμενα χρόνια ε, να γίνονται κομμάτι της ε, διαδικτυακής μας ζωής, ε, με τις ε, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, να εκπαιδεύουν μοντέλα αυτή τη στιγμή που εντοπίζουν αυτόν τον λόγο, που εντοπίζουν λέξη κλειδιά, που ξέρουν να αναγνωρίζουν ε, ε, το, τη ρητορική μίσος ή ειδήσει ή αναρτήσεις που σχετίζονται με αυτή και στη συνέχεια ε, είτε τα, τα κατεβάζουν, είτε τα περιορίζουν, είτε προειδοποιούν τους χρήστες και τις χρήστριες για το πώς ε, αυτές, οι, ε, αναρτήσει, αυτές οι αναρτήσεις είναι επικίνδυνε, είναι αφιλεγόμενε, έχουν αυτόν τον λόγο. Έτσι ώστε να αποφύγουν, να τι διαβάσουν, να τι αναπαράγουν. Έτσι. Ή, τώρα μου έρθει και κάτι άλλο, ή ακόμα περιορίζουν και το reach. Δηλαδή, όταν θα βάλει κάποιο μια τέτοια ανάρτηση, θα την περιορίσουν έτσι ώστε να μην ε, τις επιτρέπουν να εξαπλωθεί και να προσεγγίσει πολλού χρήστε, πολλά άτομα. Ε, παιδιά, να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο για να κλείσουμε ε, τη σημερινή μας εκπομπή, να μας πείτε και λίγα λόγια για το δικό σας ε, project, του Hate Trackers, ε, και για το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινο Καινοτομίας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Καλλιδοσκόπιο το τελευταίο μέρος τη εκπομπή μα. Θα μιλήσουμε με του hate trackers για τα προγράμματα που, έχουν, που ετοιμάζουν σχετικά με τη ρητορική μίσου και την καταπολέμησή τη. Θα ξεκινήσουμε με τη Βοντιώνα. Ο Βοντιώνα, α, θα ήθελα να μα πει λίγα λόγια για, για τους hate trackers και το κμόπ ε, ουσιαστικά το έργο των hate trackers, ε, υπό την αιγίδα του ΚΜΟΠ στην Ελλάδα, γιατί το έργο hate trackers είναι ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες, ε, με ακριβώς την ίδια θεματική, δηλαδή η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους ε, online. Εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίως, θα έλεγα, στην παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση περιστατικών ρητορικής μίσους ε, και επιθέσεων. Ε, αυτό που έχουμε κάνει είναι ένας λογαριασμός, έχουμε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο Instagram, το HeyTrackersGR, ε, mm -hmm. όπου εκεί ανεβάζουμε περιστατικά ε, και πέρα από τα περιστατικά, ανεβάζουμε και εκπαιδευτικά post, τα οποία είτε βοηθούν κάποιον στο πώς να, πώς να εντοπίζει τη ρητορική μίσους και στο πώς να, πώς να αντιδρά απέναντι σε, σε αυτήν. Mm -hmm. Έχουμε πάρει μέρος και σε διάφορα live events, τα οποία μιλάμε για το έργο μας, Mm -hmm. ε, είμαστε μια καινούργια ομάδα σχετικά. Έχουμε δημιουργηθεί το Μάρτιο του 24. Ε, αυτά μέχρι στιγμή. Τέλεια. Ε, και μακάρι ναι, να συμβάλλετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Ε, και εμεί μέσω του Media All, βλέπω, το έργο σα, έχουμε διαπιστώσει ε, πόσε ε, με τον ωραίο τρόπο και τη μεθοδικότητα που χρησιμοποιείτε για να αναδείξετε αυτά τα ε, φαινόμενα και να βοηθήσουμε ε, τα, τους οποιοδήποτε το το παρακολουθούν ε, τη ε, σελίδα σας, να συμβουλευτούν ε, τις αναρτήσεις που κάνετε, για να συμβάλλετε με τον τρόπο σας στην αντιμετώπιση της ρητορική μίσους. Υπάρχει έτσι κάποια σκέψη για διαζώσεις ε, δράσης. Έχετε κάτι στο νου σας έτσι ώστε να πάμε και face to face και να αρχίσουμε να, να συμβάλλουμε έτσι στην, στον περιορισμό των φαινομένων. Ίσως και κάποιες εκπαιδευτικέ δράσεις σε σχολεία μια και τα αναφέραμε αυτά στη συζήτησή μας. Υπήρχε μια τέτοια σκέψη, ωστόσο αυτό απαιτεί, είναι λίγο και γραφειοκρατικό απαιτεί συνεργασία με τα σχολεία mm -hmm. είμαστε σε επικοινωνία με κάποια σχολεία στην Αθήνα ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ακριβώς όπως είπαμε στην πράξη ε, ουσιαστικά ο καθένας από εμά, ατομικά εάν μπορεί να κάνει κάτι και μετά αυτό έχει αποτύπωμα έτσι συλλογικά στην κοινωνία οπότε ναι mm. Όχι υπάρχει πρέπει, πρέπει, πρέπει. Αυτό, αυτή η συνεργασία ε, με τα σχολεία Πρέπει, παιδιά, Συγνώμη. και. Α, Όχι, αυτό ενώ. Ναι. Ε, <laughs> και πρέπει να το επιδιώξετε να έρθετε σε επαφή με παιδιά, με μαθητέ μαθήτριε, με σχολεία, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στον περιορισμό αυτό το φαινόμενο. Γιατί όπω είπε και ο τρειαντάφυλο πριν λίγη ώρα, όλα αυτά ξεκινούν από εμά του τρόπου, από τη βάση. Δηλαδή, εμεί πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε αυτή την κουλτούρα και να εκπαιδεύσουμε τις επόμενες γενιές και φυσικά και τους μεγαλύτερους ανθρώπους έτσι, στο τι είναι ρητορική μίσους, πώς την αντιμετωπίζουμε, πώς τη διαχειριζόμαστε. Ε, οπότε να, να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε έτσι ώστε αυτά να φτάσουν στα σχολεία, στους ανθρώπους, στην πραγματική ζωή και να μην μείνουν μόνο στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι πολλές φορές και λίγο απόμακρο, λίγο ψυχρό, τα άλλα άτομα θα τα δουν αυτά και μπορεί ας πούμε, να κάνουν απλά ένα scroll και να φύγουν από, την, από οποιαδήποτε σελίδα. Ναι, αν μπορούμε να κάνω ένα πάνω σε mm -hmm. αυτά που λέμε mm -hmm. είναι ότι στην Ελλάδα τη γνωρίζουν τη ρητορική μίσους ως hate speech αλλά όταν λες ρητορική μίσους είτε δεν το καταλαβαίνουν ακριβώς είτε δεν το ταυτίζουν με το hate speech ως hate speech το ξέρουν από τα social media και τα λοιπά γιατί υπάρχει αρκετά αλλά όταν λες ρητορική μίσους στα ελληνικά χρειάζεται λίγο μια επεξήγηση στο τι είναι το ακριβώς ναι. και ναι, αυτό ναι, ναι. ενδιαφέρον ε, ναι, ο κόσμος είναι εξοικειωμένο με τους όρους τους αγγλικούς, περισσότερο γιατί αυτούς διαβάζει. Με τον αγγλικό. Να. Και εκεί εδράζεται και αυτό που λέγαμε σχετικά με τη δυσκολία που υπάρχει στον ορισμό της ρητορική μίσους, ακριβώς διότι περικλεί διαφορετικές πτυχές. Όπως είπαμε, είτε είναι χειρονομίες, είτε είναι ο λόγος προφορικός ή γραπτός. Είτε Άρα... εικόνες. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Ε, πολύ ωραία, παιδιά. Ευχα... Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα στο Καλλιδοσκόπιο. Δεν, ξέρω αν θα θέλετε έτσι για κλείσιμο να πείτε κάτι, αν θέλει να δώσει έτσι μια αισιόδοξη νότα, κάτι, μια σκέψη για το πώ θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ποντιώνα. Εγώ θα έλεγα πως είναι Είμαι αισιόδοξη με την έννοια ότι βλέπω στη βάση της κοινωνίας έχει αλλάξει η συζήτηση και συζητάμε πράγματα που πριν 5 και 10 χρόνια δεν υπήρχαν καν ε, στο δημόσιο διάλογο, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Mm -hmm. Οπότε είμαι αισιόδοξη, θεωρώ ότι γίνονται μικρά βήματα προς την εξέλιξη. Είναι σημαντικό το, οποία... Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ε, συζητάμε για την ομοφοβία, για το ρατσιστικό λόγο ε, πλέον πιο πολύ και ο κόσμος βγαίνει και πιο πολύ μπροστά και λόγω των social media. Μιλήσαμε κυρίω λίγο για τον αρνητικό ρόλο, αλλά έχουν και θετικό ρόλο προ τη διάχυση τη πληροφορία. Το οποίο είναι σημαντικό αυτό όταν συμβαίνει κάτι, στην άλλη άκρη να το μαθαίνει mm -hmm. εκείνη την ώρα και να μπορεί και να απαντήσει ε, κιόλα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη και αυτό που θα έλεγα είναι να προσπαθεί ο κόσμο να ενημερώνεται και ο ιδιός να εκπαιδεύεται για τέτοια ζητήματα και να παίρνει, να παίρνει μέρο σε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε είτε στην mm -hmm. τοπική κοινωνία, είτε σε μια μεγαλύτερη πόλη, είτε οπουδήποτε, να προσπαθεί να βάζει τον αυτό του στη διαδικασία να είναι μέρος τέτοιων δράσεων. Κύριε mm -hmm. εσύ τι Αυτά. λες, είσαι αισιόδοξος, είσαι Είμαι αισιόδοξο. Απλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να καρποφορήσει και μεγάλη προσπάθεια. Και φυσικά, όπως αναφέραμε πολλά και κατά τη διάρκεια αυτού του podcast, είναι ότι ε, πρέπει να υπάρχει μια συνολική, α, μια συνολική πρωτοβουλία η οποία θα εμπεριέχει όχι μόνο, ε, του, η οποία μάλλον θα τρέχει όχι μόνο από τους απλούς πολίτες αλλά φυσικά και από τους φορείς και τους πολιτικούς έτσι ώστε με κύριο μοχλό πίεση την ορθή και τεκμηριωμένη διάδοση της πληροφορίας να αποφευθούν τα φαινόμενα ρητορική μίσους που ε, διαδίδονται κατά κόρον τη σημερινή εποχή. Mm -hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική ε, αντιμετώπιση αυτών ε, των φαινομένων για να καρποφορήσουν όλες αυτές οι προσπάθειες και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα αποτελεσματικά. Ε, Τριεντάφιλε, Βοντιώνα, Hate Trackers, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευχαριστούμε και το κέντρο κοινωνικής ε, δράσης και καινοτομίας, που μας έφερε τη επαφή με το MediaOwl. Ευχαριστούμε καλά. εμείς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και θα τα πούμε σύντομα. Βρείτε ε, τους Hate Trackers ε, στο Instagram, έχετε και αλλού στο Facebook ή σε άλλους λογαριασμού. Όχι, λίγα. όχι, μόνο στο Instagram. Instagram. Είστε στο Instagram. Βρείτε τη σελίδα τους στο Instagram, ακολουθήστε τους για να ενημερωθείτε για τις δράσεις τους. Ήταν η εκπομπή Καλλιδοσκόπιο του Media All. Οι ιστορίες του καλλιδοσκοπίου προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τον σύνθετο γρήγορο κόσμο των media στον οποίο ζούμε. Επιδιώκουν να τον εξηγήσουν, να τον ερμηνεύσουν, να τον ακολουθήσουν να ανακαλύψουν πώ τα μίντια επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη ζωή και τις σχέσει μα. Το καλλιδοσκόπιο θα μα βοηθήσει να δούμε τα μίντια με κριτική ματιά. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τη σελίδα μας, επικοινωνήστε με το Media All, στο Instagram ή στο Facebook. Θα βρείτε επίσης και τα βιντεάκια μας στο YouTube πλέον, αλλά και μερικά στο TikTok έτσι ώστε να επιδιώξετε και εσείς να γίνετε μηντιακά εγγράμματοι. Θα είμαστε κοντά σας με την επόμενη εκπομπή σύντομα και θα μας ακούσετε στο Spotify, στο Apple Podcasts και πλέον και στο YouTube Music. Ήταν ο Κωστής Δημογιός και το Καλλιδοσκόπιο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και χαρά σας.